Βρισκόμαστε στην πλατεία του κεντρικού σταθμού του Μιλάνου. Είναι μια υπέροχη ανοιξιάτικη μέρα. Ο ήλιος λάμπει, μα η πλατεία είναι εντελώς άδεια. Υπό κανονικές συνθήκες από εδώ περνούν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, αφού από το σημείο αυτό ξεκινούν το ταξίδι τους όσοι φεύγουν από το Μιλάνο με προορισμό το νότο της Ιταλίας αλλά και το εξωτερικό. Η έρημη πλατεία αποτελεί καλό νέο, αφού δείχνει πως οι Μιλανέζοι επιτέλους κατάλαβαν πως πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Μόνο έτσι μπορεί να περιοριστεί η μετάδοση του ιού. Μέχρι τώρα φαίνεται πως πολλοί δεν είχαν πάρει την κατάσταση στα σοβαρά. Βρισκόμαστε στην αψίδα της Ειρήνης. Όσοι γνωρίζουν το Μιλάνο ξέρουν πολύ καλά ότι πρόκειται για μια περιοχή που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Σε μια ημέρα όπως αυτή, το μνημείο θα θαύμαζαν πολλοί τουρίστες, καθώς είναι η πρώτη πραγματικά ανοιξιάτικη ημέρα στο Μιλάνο. Ο ουρανός είναι γαλανός, η θερμοκρασία πολύ καλή και συνήθως οι άνθρωποι υποφελούνται από αυτές τις στιγμές για να απολαύσουν τον καφέ τους. Όμως πλέον τα τραπέζια είναι άδεια και τα μπαρ κλειστά. Τα καταστήματα έχουν βάλει ανακοινώσεις όπου και εξηγούν πως είναι κλειστά λόγω του COVID-19. Ελάχιστοι πολίτες πλέον περνούν από εδώ, όμως αρκετοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν να τρέχουν και να αθλούνται στο πάρκο. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας. Όμως ακόμη και έτσι, οι άνθρωποι πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου. Το νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι ζητεί από όλους να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Πλέον όλες οι ιατρικές υπηρεσίες ασχολούνται με την φροντίδα όσων έχουν προσβληθεί από τον COVID-19. Παραμένουμε απολύτως αφοσιωμένοι στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Ως επαγγελματίας της υγείας και ως άνθρωπος είμαι υποχρεωμένος να δώσω τη μάχη για την αντιμετώπιση του ιού. Γι' αυτό και ζητώ από όλους τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.